Γεια! Καλώς τον! Σου άρεσε η αφιέρωσή μου χθες? Τρελάθηκα! Αποκλειστικά για σένα. Την άκουσε μισή Αθήνα. Τι άκουσε μισή Αθήνα, ρε Καραγκιόζη, τη αηδία που είπε ότι είμαι το κορίτσι σου. Έλα ρε Εύα τώρα, αφού ξέρει πώ είναι οι δημοσιογράφοι. Διαστρεβλώνουν το θέμα και το πάνε όπου θέλουν. Την ψωνίσαμε. Τη φανέλα μου την κράτησε. Τι φανέλα σου δεν θα κρατούσα. Πού να την αποχωριστώ τέτοια βρώμα. Αυτή η φανέλα κάποτε θα αξίζει μια περιουσία. Συγκινήθηκα. Τι μου τρένε αυτά, ρε. Δεν πιστεύω να είσαι θυμωμένος μαζί μου. Εγώ θυμωμένος μαζί σου για ποιο λόγο? Μήπως επειδή είπες ότι η ομάδα δεν βάζει γκολ επειδή ήσουν αμυντικός? Γιατί αλήθεια δεν είναι? Άρε καημένε, μπήκε στη θέση μου για 45 λεπτά και κάτι έγινε. Αυτό που έγινε, φίλε, είναι ότι έβαλα 8 γκολ. 8 γκολ, κατάλαβες? 8 γκολάκια. Και 5-13. Μαρκό! Μαρκό, περίμενε, ρε, τι έπαθες? Ξέρεις κάτι, ρε φίλε, ξεβαρέθηκα. Και σένα. Και το υφάκι σου, το νουμεράκι σου στην Εύα, την αφιέρωση στο ραδιόφωνο. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε, ο κακά? Δηλαδή δεν μπορείς να μου αφήσεις και εμένα μια φορά να χαρώ? Πρέπει πάντα να είσαι καλύτερος από μένα σε όλα. Εσύ κάνεις πολλά πράγματα, ρε φίλε. Αρέσεις τις γκόμενες, τραγουδάς, συνθέτης. Εγώ τι κάνω, ε? Πώς, και εσύ κάνεις καλά ένα σωρό πράγματα. Αλήθεια, πες μου ένα. Μόνο ένα. Το μόνο που κάνω εγώ καλά, φίλε, είναι να σουτάρω. Αλλά ο πατέρας σου έβαλε εσένα στην επίθεση και εμένα στην άμυνα. Νομίζεις εμένα δεν με πείραξε αυτό? Επειδή δεν σου είπα τίποτα. Ας μου έλεγες, ρε εσύ. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αφού είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Έλα ρε τώρα, για το ποδόσφαιρο θα μαλώσουμε. Άντε, βλακίες. Αν ήταν για μια γκόμενα όμως. Αν ήταν για μια γκόμενα θα σε έσκιζα. Ξέρεις, εγώ αγριεύω όταν είναι για γκόμενα. Καλά, φοβηθήκαμε. Άντε να δούμε πότε θα βάλεις και εσύ 8 γκολ, μωρή αδερφάρα.